Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Κωνσταντίνος διεκδικεί ξανά την Αθήνα ερωτικά, είναι γοητευμένος με την ομορφιά της και δεν θα σταματήσει λεπτό να την πολιορκεί. Ο Κωνσταντίνος εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αθήνα προκειμένου να της φτιάξει τη διάθεση και να την κάνει δική του. Παρόλα αυτά φαίνεται πως η Αθήνα δεν ενδίδει σε οποιαδήποτε κίνηση και αν κάνει. Όταν φτάνει η Αθήνα στο σπίτι της, βρίσκει ένα μπουκέτο με όμορφα λουλούδια και μια κάρτα από τον Κωνσταντίνο, που της γράφει ότι ελπίζει να είναι καλύτερα. «Θα είμαι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς», της γράφει και εκείνη χαμογελάει. Στη συνέχεια τον παίρνει τηλέφωνο να τον ευχαριστήσει και εκείνος εξακολουθεί να την φλερτάρει ακόμη και τηλεφωνικά. Τη ζητάει να την διαπόψε, αλλά η Αθήνα είναι απτόητη, του λέει «Είμαι πολύ κουρασμένη» και ευγενικά απορρίπτει την πρόταση του. Φυσικά της αρέσει να είναι αρεστή, πόσο μάλλον να έχει έναν τέτοιο σύμμαχο δίπλα της. «Είσαι δυνατή γυναίκα, ότι και αν συμβαίνει θα τα καταφέρνεις», λέει ο Κωνσταντίνος στην Αθήνα στο τηλέφωνο. Αλλά εκείνη δεν φαίνεται να το πιστεύει, λόγω των όσων έχουν γίνεται τελευταία. Ο συμβολεογράφος είναι για ακόμη μια φορά απογοητευμένος που δεν καταφέρει να έρθει πιο κοντά στη γυναίκα που τόσο πολύ ποθεί. Δεν πρόκειται όμως να σταματήσει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.